σε μια ημέρα που οι Ρώσοι πολίτες έχουν πλημμυρίσει με θλίψη και οργή λόγω της τρομερής τρομοκρατικής επίθεσης που δέχτηκε χθες βράδυ η χώρα τους και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότερα από 100 άτομα και που έχει συγκλονίσει κάθε υγιή σκεπτόμενο άνθρωπο που ζει σε αυτό το μικρό πλανήτη, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν να επιτυχάνουν πρόοδο στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, προχωρώντας σε μία ακόμα μεγάλη επιτυχία, καθώς πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Κράσνη που βρίσκεται στο νότιο Ντόνεσκ. Στην κατεύθυνση του Ντόνεσκ, ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων ενεργειών των μονάδων ομάδας δυνάμεων Νότια, το χωριό Κράσνη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνεσκ απελευθερώθηκε και η τακτική κατάσταση κατά μήκος της πρώτης γραμμής βελτιώθηκε, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να διασπούν τις ουκρανικές γραμμές στα περισσότερα μέτωπα και σιγά σιγά να αναγκάζουν τους Ουκρανούς να οπισθοχωρούν και να προσπαθούν να φτιάξουν νέες γραμμές άμυνας. Η νέα αυτή επιτυχία θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ρωσική απάντηση, αφού όσο περνούν οι ώρες, τόσο πληθαίνουν οι πληροφορίες που έρχονται από τη Ρωσία ότι οι Ουκρανικές αρχές είχαν άμεση εμπλοκή στην τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα. Σε κάθε περίπτωση, παραμένοντας στις εξελίξεις στα πεδία των μαχών, βλέπουμε ότι ο ρωσικός κλοιός σφίγγει μέρα από την ημέρα όλο και περισσότερο και η πίεση που ασκούν οι ρωσικές δυνάμεις στις Ουκρανικές είναι πλέον αφόρητη.